Στο απόψινό μας δελτίο φιλοξενούμε τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή με την Ελληνική Λύση, τον Θωμά Καλοκύρη, να συζητήσουμε για την υποψηφιότητά του, την Ελληνική Λύση, αλλά και εθνικά θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Καλησπέρα, κύριε Καλοκύρη. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας γνωρίσαμε στις εθνικές εκλογές, τον θέσατε υποψηφιότητα και πάλι με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Αρχικά θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε, αλλά και να μας πείτε τι σας ώθησε να βουλευτείτε, αλλά και να επιλέξετε και το κόμμα της Ελληνικής Λύσης. Μάλιστα, εγώ είμαι δικηγόρος. Δραστηριοποιούμε πλέον σε όλη την Ελλάδα. Το γραφείο μου είναι Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Μεγάλωσα στη Βέρεια, λοιπόν. Είμαι στην Ελληνική Λύση πολλά χρόνια, από την αρχή ακόμα, σαν νομικός σύμβουλος και δικηγόρος δηλαδή, και έχω δει από μέσα το έργο που γίνεται. Έχω δει δηλαδή ότι απέναντι σε όλα τα θέματα τα σημαντικά, η Ελληνική Λύση ήταν παρούσα με προτάσεις και επιχειρήματα. Και αυτές λοιπόν οι προτάσεις και αυτά τα επιχειρήματα και αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει η Ελληνική Λύση ήταν αυτό που με έπεισε ότι πρέπει να υποστηρίξω αυτό το κόμμα υπό την ηγεσία του Κυριάκου Βελόπουλου. Πολιτεύτηκα πρώτη φορά στην ημαθία στις πρόσφατες εκλογκαι τώρα είναι η δεύτερη φορά στην ουσία πολιτεύομαι. Κάτι καινούργιο για μένα γιατί είναι ευρωεκλογές. Νέος στην πολιτική μου ούτως ή άλλως, αλλά οι δύο ευρωεκλογές έχουν την ιδιαιτερότητα το ότι οι υποψήφοι είναι ήδη σε όλη την Ελλάδα. Το τονίζω γιατί ο κόσμος ακόμα ρωτάει. Δηλαδή, είτε κάποιος μένει στην Αθήνα, είτε μένει στην Κρήτη ή στην Αλεξανδρούπολη, έχει τους ίδιους υποψήφιους και μπορεί να βάλει μέχρι 4 σταυρούς. Επομένως, εμείς απευθυνόμαστε πλέον σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών και ποιο είναι το μήνυμά σας ώστε να προσέλθει ο κόσμος στις κάλπες, μιας και διαχρονικά βλέπουμε μεγάλη αποχή στις ευρωεκλογές? Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Δεν είναι εθνικές εκλογές, είναι κάτι άλλο. Ίσως και πιο σημαντικό θα πω. Γιατί στις ευρωεκλογές επιλέγουμε να στείλουμε 21 αντιπροσώπους, 21 Έλληνες ευρωβουλευτές, απέναντι σε 705 ευρωβουλευτές όλων των κρατών μελών. Άρα, αυτοί οι 21 που θα πάνε εκεί θα πρέπει να υπερασπιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα στην Ευρωβουλή, να πάρουν αποφάσεις όταν κληθούν και να υποστηρίξουν τα δικά μας συμφέροντα. Και όταν λέω τα δικά μας συμφέροντα, εννοώ την οικονομία μας, τις επιχειρήσεις μας, τους αγρότες μας, τις εξαγωγές μας, ακόμα και τα εθνικά θέματα. Λοιπόν, εκεί θα κριθούν πολύ σημαντικά ζητήματα. Άρα, είναι πολύ σημαντικές εκλογές αυτές και πιστεύω ότι πρέπει να προσέλθουμε όλοι, γιατί όποιος δεν πάει να ψηφίσει, αν μη τι άλλο, είναι σαν να επιλέγει αυτούς που δεν θέλει. Δηλαδή, το να μην ψηφίζω δεν είναι άποψη. Άποψη είναι το να πάω και να διαλέξω αυτό που με αντιπροσωπεύει, ό,τι αντιπροσωπεύει τον καθένα. Η πρόταση της Ελληνικής Λύσης ποια είναι και ποιος είναι ο στόχος για τις ευρωεκλογές? Βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις ήδη σας δίνουν ένα διψήφιο αριθμό. Η πρόταση της Ελληνικής Λύσης είναι διακυβερνητική. Δηλαδή, έχουμε ένα έτοιμο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Θα μείνω όμως στο κομμάτι της Ευρωβουλής, γιατί όπως είπα, είναι λίγο διαφορετικές οι εκλογές αυτές. Στο Ευρωκοινοβούλιο, λοιπόν, η Ελληνική Λύση δεν είναι πρώτη φορά που διεκδικεί και μπήκε το 19 μέσα στην Ευρωβουλή. Εξέλεξε έναν ευρωβουλευτή, ο οποίος μάλιστα ήταν τόσο δραστήριος που βραβεύτηκε γι' αυτό και παρενέβη σε πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα. Η πολιτική μας στο Ευρωκοινοβούλιο αφορά τα εθνικά ζητήματα, που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, αφορά την αγροτική παραγωγή, αφορά την οικονομία με προτάσεις παρεμβατικές της οικονομίας, προστασία στην ουσία της οικονομίας μας, που μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα συνέχεια. Αφορά φυσικά την εξωτερική πολιτική, το μεταναστευτικό, που είναι ένα αγκάθι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αγκάθι όμως έχει μπει στο δικό μας το δέμα και όχι τόσο της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είναι αδικημένες. Και φυσικά και το δημογραφικό ζήτημα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας και σε αυτές τις πολιτικές λοιπόν πιέζουμε στην Ευρωβουλή καταθέτοντας προτάσεις μέσω της ευρωομάδας μας και προσπαθώντας να επηρεάσουμε το ευρωπαϊκό πλέον γίγνεσθε, το οποίο βέβαια είναι αλληλένδετο με το τι συμβαίνει εδώ. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και της Συμφωνίας των Πρεσπών και αν θεωρείτε ότι είναι και μια ευκαιρία η στάση, μια ευκαιρία για την Ελλάδα, η στάση της αντίθετης πλευράς? Η Ελληνική Λύση έχει ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα. Είμαστε κατά τις συμφωνίες γιατί θεωρούμε προοδοτική. Δεν εκχωρούμε το όνομα Μακεδονία, ούτε την πολιτιστική μας ταυτότητα και ιστορία. Τώρα λοιπόν, με αφορμή τις εξελίξεις και όλα αυτά που γίναν και τη γείτονα χώρα να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και να μην σέβεται ούτε καν αυτή τη συμφωνία, θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία για εμάς να την καταγγείλουμε. Να τη σκίσουμε όπως έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αύριο το πρωί να την καταγγείλουμε λόγω των παραβιάσεων, αλλά βεβαίως λόγω του ότι κάνει κακό και όχι καλό στη χώρα μας. Πιστεύουμε δηλαδή ότι η συμφωνία όχι μόνο δεν έλυσε το αλυτρωτικό πρόβλημα, όχι μόνο καπηλεύτηκαν το όνομα Μακεδονία, αλλά δεν ακολούθησαν μια σειρά μέτρων προστασίας
που έχουν να κάνουν ακόμα και με τα προϊόντα μας. Δηλαδή τα μακεδονικά προϊόντα φεύγουν στο εξωτερικό και τα μπερδεύουν με τα προϊόντα των Σκοπιανών. Όλα αυτή λοιπόν ήταν μια εθνική ήττα για εμάς, γιατί εκμεταλλεύτηκαν τη συμφωνία, μπήκαν στο ΝΑΤΟ, δεν την τηρούν κιόλας. Πρέπει να την καταγγείλουμε τώρα και να πάρουμε σοβαρά μέτρα κατά της γείτονας χώρας, μέχρι να τεθούν στο τραπέζι τα ζητήματα αυτά από μηδενική βάση. Πώς βλέπετε τις αλβανικές σχέσεις αυτό το διάστημα, τι προτείνει η ελληνική λύση και πώς είδατε την υποψηφιότητα Μπέλερη με τη Νέα Δημοκρατία? Η Αλβανία είναι άλλη μια γείτονα χώρα με την οποία δυστυχώς έχουμε κάποιες διαφορές. Μια βασική διαφορά είναι η προστασία της ελληνικής μειονότητας, φυσικά με όλο αυτό που έγινε στη Χιμάρα, βλέπετε και τον Μπέλερη να είναι πίσω από τη φυλακή. Σε αυτό το ζήτημα λοιπόν, εμείς θέλουμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση στην εξωτερική μας πολιτική προς την Αλβανία μέσω των νόμιμων διπλωματικών οδών φυσικά. Ένας τρόπος για να το πετύχουμε αυτό, και μιας και έχουμε ευρωεκλογές και μιλάμε για Ευρωκοινοβούλιο, είναι να πιέσουμε όσο μπορούμε στο Ευρωκοινοβούλιο και ευρωβουλευτές, αλλά και η ίδια η Ελλάδα, στο θέμα της χρηματοδότησης της Αλβανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν οφείλουμε να θέσουμε τις δικές μας επιφυλάξεις, τα θέματα πάνω στο τραπέζι, τα οποία αν δεν λυθούν πρέπει να ζητήσουμε να μην χρηματοδοτείται από δικά μας λεφτά η Αλβανία. Όσον αφορά την υποψηφιότητα Μπελέρη, θεωρώ δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ χρήσιμος εκεί που είναι, στη Χιμάρα. Και θεωρώ ότι για τους πολίτες της Χιμάρας και για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, το καλύτερο για όλους μας είναι να παραμείνει εκεί που είναι. Στα ελληνοτουρκικά, πώς βλέπετε τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή και μετά την επίσκεψη βέβαια του Μητσοτάκη στον Ερντογάν, μιας και ουσιαστικά δεν μάθαμε και τι τέθηκε στην ατζέντα αυτή? Ακριβώς αυτό. Το ένα μας λοιπόν, μια μεγάλη ένσταση ήταν ότι δεν ενημερωθήκαμε ποτέ, οι αρχηγοί των κομμάτων δηλαδή δεν ενημερώθηκαν, για το τι συζητήθηκε και ανησυχούμε για κρυφή ατζέντα. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι τελευταία έχουμε μόνο ήττες στα ελληνοτουρκικά, άσχετα πώς προσπαθεί να τα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, ακούμε μονίμως για διεκδικήσεις της Τουρκίας, ενώ εμείς δεν βάζουμε τίποτα στο τραπέζι. Φυσικά, θέλουμε σε κάθε περίπτωση να διατηρηθεί η διπλωματική ειρήνη. Αυτό είναι σκοπός όλων. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε κάποια σοβαρά εθνικά θέματα τα οποία πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Και εφόσον διεκδικούν αυτοί, πρέπει να διεκδικήσουμε και εμείς. Να φτάσουμε ένα βήμα παραπέρα. Είτε αφορά την Αγία Σοφία που έγινε τζαμί, τη μονή της χώρας που έγινε τζαμί, είτε αφορά και άλλα θέματα όπως η Ήβρος και η Τένοντος και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που δεν έχουν αυτονομία και έχουν εξαφανιστεί πλέον λοιπόν. Αυτά είναι τα θέματα και πολλά άλλα τα οποία οφείλουμε να θέσουμε στο τραπέζι όταν μιλάμε για ελληνοτουρκικά και κυρίως να ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει όχι μόνο η αρχηγή και οι απλοί πολίτες. Πρέπει να ξέρουμε τι συζητάει ο Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν. Εδώ στην περιοχή έχουμε και την υποψηφιότητα του κόμματος του ΝΤΕΠ που προέρχεται από τη μειονότητα του συνεχιστή του ΣΑΔΙΚ. Πώς το βλέπετε αυτό και πώς βλέπετε αν υπάρξει μια συσπήρωση της μειονότητας προς αυτό το κόμμα? Θεωρώ σημαντικό το ότι και στη Θεάκη συνυπάρχουν οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ότι πιστεύει ο καθένας, αλλά πιστεύω ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θεάκης είναι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θεάκης και αυτό είναι κάτι το οποίο το κράτος θα πρέπει να το προστατεύσει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να μην αφήνουμε την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει χωρίς εμείς να είμαστε παρόν σε όλο αυτό. Αυτό με λίγα λόγια, από εκεί και πέρα έχουμε δημοκρατία, όλοι είναι σεβαστοί, φυσικά όπως και γενικότερα στη δημοκρατία πιστεύουμε ότι δεν χωράνε αποκλεισμοί, αλλά υπάρχουν και εθνικά ζητήματα και εθνικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να τα προτάξουμε πρώτα απ' όλα. Η ακρίβεια απασχολεί έντονα τους πολίτες. Έχετε μέτρα σαν ελληνική λύση να προτείνετε? Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο αγκάθι. Και το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης θέλει κατά κύριο λόγο να παράγει πλούτο. Να καταπολεμήσει δηλαδή την ακρίβεια παράγοντας πλούτο. Είτε μέσω της πρωτογενής παραγωγής, είτε μέσω της εκβιομηχάνησης, μεταποίησης και όλα αυτά τα οποία λέμε στο πρόγραμμά μας. Τώρα, μιας και μιλάμε πάλι για ευρωεκλογές, θα μείνω στην ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος και θα πω ότι εμείς οι Έλληνες και η ελληνική λύση φυσικά με τους εκλεγμένους ευρωβουλευτές της πρέπει να πιέσουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο για ζητήματα τα οποία αφορά την οικονομία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα παίρνουν παράλογοι κανόνες στις δικές μας βιομηχανίες, στις δικές μας στους αγρότες μας, για να παράγουν ένα προϊόν ή μια καλλιέργεια λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσουν χίλιους δυο κανόνες. Αντίστοιχα, τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες λοιπόν δεν ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Άρα, ζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τις εισαγωγές των προϊόντων που δεν ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή να τις ελέγξει πολύ καλύτερα, με σκοπό να προστατεύσουμε την εχώρια οικονομία και να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο της μείωσης των τιμών λόγω της εισρωής φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για την ακρίβεια.
Μία βασική ακόμα που θα αναφέρω είναι αυτή της κερδοσκοπίας. Δηλαδή, μιλάμε όλοι για κερδοσκοπία, αλλά τελικά δεν τη βρίσκουμε την κερδοσκοπία που είναι, ενώ ξέρουμε που είναι. Δεν γίνεται ο παραγωγός να παράγει, να μην μπαίνει χρήματα, να φτάνει πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ και στο ενδιάμεσο λοιπόν να αυξάνεται η τιμή 2 και 3 φορές. Άρα εκεί υπάρχει κερδοσκοπία. Το γιατί δεν θέλουν να τη δούνε είναι γιατί σε κάποιες αλυσίδες εφοδιαστικές υπάρχουν ολιγοπόλια. Υπάρχουν ενεργειακά καρτέλ επίσης, τα οποία ελέγχουν την αγορά της ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν, αν μπορούμε πραγματικά να τα δούμε στα μάτια, να τα καταλάβουμε και να τα επιλύσουμε στην πηγή τους, τότε μόνο μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια και όχι φυσικά με επιδόματα και τέτοιες πολιτικές που έχουν απλά σκοπό να πάρουν μια ψήφο και όχι να λύσουν το ζήτημα. Εσείς ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους τηλεθεατές της Θράκης και γενικότερα της περιφέρειάς μας? Θεωρώ πολύ σημαντικό το να ψηφίσει και να συμμετέχει κανείς στις ευρωεκλογές. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Οι νεότεροι έχουμε αυτό το προνόμιο, δικαίωμα να σκεφτόμαστε λίγο πιο αισιόδοξα. Φαίνεται ότι οδηγόμαστε όλοι σε μια παρακμή, πολιτική, ηθική, κοινωνική. Πιστεύω ότι η αναγέννηση μπορεί να υπάρξει, εάν είναι και μια εθνική αναγέννηση ταυτόχρονα. Να είμαστε περήφανοι για την πατρίδα μας, να αγωνιζόμαστε για αυτήν και να προσφέρει ο καθένας όσο μπορεί. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω, αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον, εφόσον ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί για να προσφέρει στον τόπο του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.